Είμαστε στο σημείο όπου ο Ντεσέρτο, το φάντασμα μέσα από τον καθρέφτη, μας κάλεσε να περάσουμε από την απέναντι πλευρά και να του δώσουμε το αντικείμενο που του υποσχεθήκαμε. Give me the mirror. Fulfill our agreement. I shall tell you who your father is. What? All those years filled with doubt and pains, yet you still hesitate? Give me the mirror. Now. Θυμόμαστε βέβαια ότι η Λούση, η κατάκητη γυναίκα, μας συμβούλεψε να μην εμπιστευόμαστε τον Ντεσέρτο. Αλλά εγώ καλή την πίστη, επειδή μ' αρέσει και να κρατάω το λόγο μου, θα του δώσω τον καθρέφτη. Αυτά παθαίνει κανείς άμα είναι εύπιστος. Περιττό να σας πω ότι έτσι την είχα πατήσει και την πρώτη φορά που έπαιξα το παιχνίδι και δεν νομίζω να είχα κάνει save εκεί κοντά, γιατί δεν το υποψιάζεσαι κιόλας. Τώρα θα δώσουμε τη σωστή απάντηση. I shall tell you what. All those years. Αυτό είναι ένα αγαλμάτιο από τη φυλή των Απκάνης που παριστάνει το κρανίο ενός βίσωνα. Carnby, you're going to be proud of me. I already am proud of you. I managed to defeat Deserto's ghost, and he had a statue. So our mission is nearly over. Are you sure of that? No, I only said it to bolster our courage. Ξεμπερδέψαμε και με τον Ντεσέρτο, πάμε για άλλα. Τώρα ακολουθεί μια κάτσιν με τον Ίντενσόου, τον Ινδιάνο της φυλής των Απκάνης, το μάγο της φυλής. Let me congratulate you, young woman, for I admire your courage. But who are you? They call me Edenshaw. Finally, I meet you. Maybe you can explain everything. I want to talk with Obed Morton. Before you try and talk to him, you should go to his office. You will find out a lot more there. But what happened to him? Time is running short. I, who am the last witch doctor, I ask for your help. My forefathers showed me the Abkhanis ritual that can destroy the heart of darkness. I must carry it out tonight, or else it will be too late for the human race. We must stop the shadows before they spread across our world. But what can I do? We must find the seven statues of our seven gods of light. Only then can I carry out the ritual. Only then can I become the one the white men stopped me from becoming. The last of the warriors of light. I promise to help you. But how am I going to recognize them? Each of the seven gods has a holy animal companion. The statues represent these companions. But Edenshaw? Edenshaw? Carnby, I talked with Edenshaw. I'm sure he's Abkhanis. Good for him. Edenshaw is an Abkhanis Indian. Carnby, Abkhanis Indians disappeared in the early 1800s. I confess I never really realized that. Okay, let's skip that part. Anyhow, he needs seven statues to carry out a ritual. Did he tell you that? No, he told me he was fresh out of strawberry sherbet. Carnby, of course he told me that. If I understand correctly, the statues depict animals.
so they shouldn't be too hard to recognize. As soon as I find one, I'll radio you back. Απολαυστική η συνομιλία της Αλίν με τον Έντουαρτ. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε 7 αγαλμάτια που παριστάνουν τα ιερά ζώα των θεών του φωτός, προκειμένου ο Ίντενσοου να τελέσει το τελετουργικό, τέλος πάντων, για να αποτρέψει την διάχυση αυτών των τεράτων, των σκιών, στον υπόλοιπο κόσμο. Και μας είπε για περισσότερες πληροφορίες να πάμε στο γραφείο του Ομπέντ. Εκεί θα βρούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Το γραφείο του Ομπέντ είναι εκεί που ακολουθούσε η Αλίν τον άνδρα με τη ρόμπα στο διάδρομο. Εκεί βρίσκεται. Θα πάμε σε λίγο. Προηγουμένως θα ανοίξουμε ένα shortcut που θα μας βγάλει στο hall της έπαυλης, όπου εκεί μας περιμένει και ένα πολύ επιθετικό τέρας, και γι' αυτό θα πάρουμε την καραμπίνα. Αυτά είναι τα πορτρέτα των προγόνων της οικογένειας Μόρτον και σχετίζονται με ένα παζλ από την περιπέτεια του Έντουαρτ. Λοιπόν, εμείς πάμε να ανάψουμε τα φώτα καταρχήν. Δεν βλέπουμε τη μύτη μας εδώ. Έχει διάφορα πραγματάκια που μπορεί να μαζέψουμε από εδώ. Δεν θυμάμαι πού είναι αυτά βέβαια. Νομίζω κάτι είδα στο τζάκι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Εδώ θα έρθουμε αργότερα. Είναι ένα πέρασμα καθρέφτης, αλλά λείπει ένα κόσμημα, το οποίο όταν το βρούμε θα μπορέσουμε να το βάλουμε εκεί για να ανοίξει αυτή η πόρτα και να φύγουμε από την έπαυλη. Αυτός είναι ο σκοπός μας δηλαδή. Αυτή η πόρτα είναι κλειστή, από ό,τι θυμάμαι. Κλειδωμένη. Νομίζω αυτή είναι η πόρτα που θέλω. Μπλέξαμε τώρα. Ευτυχώς είναι εύκολο να φορτώνεις το όπλο σου, να γεμίζεις το όπλο σου. Τώρα να θυμηθώ που πάμε. Νομίζω αυτή είναι η πόρτα. Αυτό είναι το δωμάτιο του Ομπέντ, το γραφείο του Ομπέντ. Δεν ανάβω τα φώτα ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που φαίνονται μόνο με το σκοτάδι.
όπως αυτός ο πίνακας εδώ μπλε. Εδώ είναι παγίδα, δεν ανοίγουμε τα φύλλα της ντουλάπας γιατί δεν έχει τίποτα και πετάγονται δύο σκύλια. Εδώ είναι το ημερολόγιο του Obed. Εδώ είναι μια σημαντική πληροφορία, λέει: φαίνεται ότι το τελετουργικό πρέπει να λάβει χώρα μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ποια να είναι αυτή η ημερομηνία τώρα, αυτό είναι το θέμα. Λέει ο τελευταίος μάγος της φυλής, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται το Witch Doctor, θα καταστρέψει τον κόσμο του σκότους. Άρα έχουμε δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Μία είναι ο Άλαν που έχει δημιουργήσει αυτή την κατάρα με τις σκιές και τα φαντάσματα και ο αδελφός του Obed με σύμμαχο τον Ίντενσο, τον μάγο της φυλής, που με το τελετουργικό αυτό μπορεί να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Αυτό έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον. Και εδώ κάποιες άλλες πληροφορίες για τον πολιτισμό των Απκάνης. Λέει για τις λατρείες του φωτός, για τη θεότητα του Εκατόνχυρα, ποιος είναι αρχαιοελληνική βέβαια θεότητα. Τιτάνας νομίζω ήταν ο Εκατόνχυρας. Ο Εκατόνχυρ. Λοιπόν, εδώ έχει ένα πολύ έξυπνο puzzle από τα αγαπημένα μου. Έχουμε ένα καθρέφτη και κάποιες σφαίρες για να πάρουμε σε περίπτωση που μας έχουν τελειώσει. Και λέει αυτός ο καθρέφτης φαίνεται ότι είναι ραγισμένος. Το παιχνίδι ουσιαστικά μας λέει να πυροβολήσουμε τον καθρέφτη. Και βλέπουμε ένα ακόμα ημερολόγιο. Και μετά το παιχνίδι μας πηγαίνει στην Λούση, τη μητέρα του Obed. Εκεί πρέπει να πάμε μετά. Σβήσαν και τα φώτα τώρα, πλακώσανε τα φαντάσματα, οι σκιές. Να ανάψουμε γρήγορα το διακόπτη. Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο που μας έχει διαφύγει. Οπότε μπορεί να φύγουμε από το δωμάτιο. Παίρνω την καραμπίνα για καλό και κακό, δεν θυμάμαι ακριβώς που με βγάζει αυτή η πόρτα. Το παιχνίδι μας πήγε κατευθείαν εκεί που είναι η Λούση. So, have you seen Obed? Unfortunately, I think so. I don't know what's going on. Does Obed have enemies?
What has he done that everyone hates him so? And why didn't you tell me that you had another son? Alan, that horrid beast is my son no longer. We have very little hope left. Our family bears a dark secret, young lady, and Alan is the cause of it. Obed gave me this here. I know too well what it is. Oh, poor Howard. What have I done to deserve this hell? You must ask yourself the very same question, young lady. You did not end up here by chance. If the Lord allows you to escape, shed some light on your own life. You were born out of a misdeed, and you are paying for that sin. What are you talking about? You know better than I do. Enough. Leave me now. I'm weary and wish to sleep. Besides, all in all, I find you very unpleasant. Να δούμε τι είναι αυτό το αντικείμενο που μας έδωσε η Λούση. Ένα κρυστάλλινο πρίσμα με 8 έδρες. Αυτό θα το βάλουμε εκεί που είναι το γραφείο του Άλαν, στον προβολέα. Δεν νομίζω να μας το λέει το παιχνίδι, αλλά το ξέρω εγώ. Τι έγινε, πλακώσανε τώρα οι σκιές? Ενώ πατάω για να τα πυροβολήσω, δεν ανταποκρίνεται. Καταστροφή. Λοιπόν, εδώ είναι το γραφείο του Άλαν, όπου πρέπει να βάλουμε αυτό το πρίσμα στον προβολέα. Αλλά δεν λειτουργεί και την λύση θα μας τη δώσει ο Έντουαρντ. Θα το πάρουμε στον ασύρματο να μας πει καμιά ιδέα αν έχει. Carnby, I'm in front of the strange contraption in Alan's office. Jeremy Morton's kinetoscope? Yes, I guess so. I have a crystal, but nothing's happening. You need to add a light source. A light source? Yes, it's some kind of a projector. You need a light bulb. You know, you could just tell me up front I have to put my flashlight to it instead of inventing riddles. I swear I didn't even think of that solution. Όλο αυτό εμένα μέχρι να το καταλάβω και να μου κόψει για να επικοινωνήσω με τον Έντουαρντ μου πήρε πάρα πολλές ώρες. Να περιφέρομαι άσκοπα προσπαθώντας να βρω τη λύση. Λοιπόν, βάζουμε το φακό στον προβολέα. Αλλά ναι, πρέπει να σβήσουμε τα φώτα για να βλέπουμε. Λοιπόν, βάλαμε το φακό εκεί πέρα και να δούμε τώρα τι ταινία θα παίξει. Why did you try and stop me in my path, father? You mustn't struggle against your fate. But you won't have died in vain. Your body is about to experience a new birth. The darkness blending into your blood will make you a stronger being. You will be faster. You will be a complete being. Oh, marvelously complete. First injection.
Farewell, father. Second injection. Welcome, new man. Έβγαλε τώρα προβολέας ένα κύβο. Ο οποίος κύβος έχει τον αριθμό 1991. Και λέει βιβλιοθήκη. Τρισδιάστατος χάρτης. Οπότε μας παραπέμπει να πάμε στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, αυτή η πόρτα, αν θυμάμαι καλά, δεν ανοίγει. Εδώ έχει να πάρουμε κάποια πακέτα πρώτων βοηθειών και save. Δεν έχει. Εδώ δείχνει τον παππού Τζέρεμι, που είναι αυτός που πρώτος άρχισε να μελετά αυτή την ιστορία. Πολύ τρομακτικός είναι ο Έντενσο, σαν κρανίο φαίνεται εδώ τώρα το πρόσωπό του. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, το πρόσωπο κλειδί στο παιχνίδι. Υπάρχει και ένα άλλο σημείωμα που μπορεί να διαβάσουμε. Το περνάω στα γρήγορα τώρα εγώ. Λέει τη γνωριμία του Ρίτσαρντ Μόρτον με τον Τζούντας Ντεσέρτο. Έγινε τώρα μια συμφωνία μεταξύ του Ρίτσαρ και του Ντεσέρτο, κάποια μεφιστοφελική συμφωνία. Κρίμα, εγώ βασικά ήρθα για τα αντικείμενα. Α, να, βρήκα το πακέτα. Θυμόμουν ότι είχε και save μενταγιών. Τέλος πάντων, μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, είπαμε ο προορισμός μας είναι η βιβλιοθήκη, όπου θα χρησιμοποιήσουμε αυτό τον κύβο. Μάλιστα, εδώ θέλουμε να πάμε. Τα τέρατα αυτά επανεμφανίζονται, έτσι ποτέ δεν πεθαίνουν ουσιαστικά. Όποτε υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και πρέπει να ξαναπάς να περάσει από μια περιοχή, αυτά ανασταίνονται. Οπότε καλό να τα αποφεύγει κανείς. Αυτή είναι η περίφημη βιβλιοθήκη. Ανάψουμε τα φώτα να τη δούμε καλύτερα. Δεσπόζει ένα μεγάλο άγαλμα. Άμα καταφέρουμε
από εδώ μπορούμε να πάρουμε τα βλήματα για τον εκτοξευτή χειροβομβίδων, κάποια στοιχεία που έχει να διαβάσουμε. Δεν βοηθάει και η κάμερα τώρα. Τέλος πάντων, προτού προχωρήσουμε στο παζλ με τον κύβο, πάμε να δούμε λιγάκι πώς είναι αυτή η βιβλιοθήκη. Ούτε πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη να ήταν πραγματικά. Έχει ένα-δύο πραγματάκια που θέλω να πάρω. Εδώ είναι η πόρτα αυτή, άνοιξε ύστερα από ένα παζλ του Edward. Πάμε να δούμε τι είχε μέσα. Δεν έχει να πάρουμε κάτι, απλά να δούμε το χώρο. Αυτό το κρυφό δωματιάκι που άνοιξε. Ένα παζλ του Edward. Και κάτι σφαίρες έτσι για τον κόπο μας που ήρθαμε μέχρι εδώ. Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο. Θα βγούμε τώρα στον εξώστη. Στα αριστερά είναι η σκεπή, εκεί που προσγειώθηκε η Αλή στην αρχή του παιχνιδιού. Λοιπόν, από αυτό το πύργο εδώ παίρνουμε τις χειροβομβίδες, πολύ χρήσιμες. Δεν έχει κάτι άλλο και φεύγουμε. Αν θυμάμαι, εδώ είναι το παζλ. Αυτά τα βιβλία έχουν ένα σύστημα με ψηφία και πρέπει να σχηματίσουμε το 1991 που είδαμε στο κύβο. Πιστεύω αυτά δεν τα εξηγεί το παιχνίδι. Για ποιο λόγο δηλαδή συσχετίζεται ο κύβος με τα βιβλία και πώς εσύ θα το καταλάβεις, τέλος πάντων. Και ανοίγει μια κρυφή πόρτα. Αυτή είναι μια πινακίδα του πολιτισμού των Απκάνης. Υποτίθεται έχει μαγικές δυνάμεις. Τα save. Δεν τον τραβάω το μοχλό ακόμα. Πάρω το καλό όπλο, γιατί ακολουθεί μάχη με boss. Θυμίζει λίγο Τύρανο και Νέμεσης. Απλή μάχη, αλλά τη τρώμε γερά.
Λοιπόν, από τη μάχη αυτή κερδίσαμε το μισό ενός μεταλλίου. Αυτό λέει πρέπει να σημαίνει κάτι για τη Lucy Morton. Και έχουμε την αερομεταφορά πάλι στο δωμάτιο. Ευτυχώς το παιχνίδι δεν μας ταλαιπωρεί με το πιενέλα, μας βάζει έτσι με αυτόματο τρόπο στο δωμάτιο που πρέπει να πάμε. I need you one last time. I knew you would be back. Were you able to speak with Obed? Not yet, but I know now that he's alive for sure. I've got to tell you, your sons are monsters. Oh no, the true monster is this island. You must know, young lady, tonight is a special night. As for me, I shall let myself be carried away. I shall let myself slip away. I have had enough and wish to rest now. Save your soul. I'm gonna try and save my body first, but I can't find a way out of this place. I only have one half of the medallion. I know not how you came about it, and do not wish to know. Here's the other half. May I ask you one last thing? Go ahead. Your son, Obed, did he ever talk to you about, I mean, did he ever tell you he had a child? A daughter? Obed, a child? But with whom? Obed was never interested in anything apart from his accursed Indians. Obed burned his life away in the flames of a pernicious passion. And yet, how could it have been otherwise? But why such a question? For no reason. No reason at all. Don't worry. I'll bring him back to you. Don't worry. No, you shall do no such thing. I am to die, and you are to live. Such are our fates. Opposite, yet intertwined. Now go in peace. I am about to enter the realm of darkness, where Howard will come and meet me as soon as you set him free. Oh, thank you, young lady. Κρίμα, γιαγιά. Ήταν πολύ εξυπηρετική, μας έδωσε και 3 αντικείμενα κλειδιά. Η Αλίν έχει και τις δικές της αγωνίες, αν ο Μπέντ είναι ο πατέρας της. Όπως βλέπουμε, σηκώθηκε πάλι το τέρας. Οπότε πραγματικά θυμίζει Νέμεσης και Τύρανο από το Resident Evil. Λοιπόν, τώρα ο σκοπός μας, αφού ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια, είναι να πάμε εκεί που ήταν ο καθρέφτης στο hall για να το βάλουμε και να ανοίξει αυτή η πόρτα. Με ένα βρυχηθμό. Πάλι τέρατα εδώ πέρα ξυπνήσανε. Με τη μία, πολύ καλό όπλο. Αλλά δεν πρέπει να το ξοδεύω για βλακίες. Τώρα, αν μπορώ να τα αποφύγω αυτό, μην ξοδεύω. Γιατί δεν θα, νομίζω δεν θα ξανάρθω. Τι έγινε, δεν πάω να το βάλω.
Λέω κι εγώ. Και αυτή είναι και η έξοδός μας από την έπαυλη. I know you have a statue. There are still six missing. I don't understand why you never did something before. You could have prevented this whole nightmare. I am but a man. You have no idea what this ritual is for me. But time is running short. I know Alan is getting ready to open the gate, and that will unleash a true flood. You know I want to help. If I'm going to die, let's at least make it worthwhile. So give me a hint before you vanish again. Go to the fort. That is the Mortons' true place. That is where you shall unveil the secrets of the island. Ο Ίντενσο ουσιαστικά μας λέει ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο Φρούριο, όπου εκεί θα αποκαλυφθούν τα πραγματικά μυστικά του νησιού. Του φύγουμε να πάρουμε αυτές τις χειροβομβίδες. Εδώ δεν θυμάμαι, έχει κάτι να πάρουμε? Όχι. Να αλλάξουμε, να πάρουμε την καραμπίνα, μην ξοδεύουμε το καλό όπλο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνω ένα save. Στη συνέχεια μας περιμένουν έτσι νέες προκλήσεις. Τώρα θα τελειώσω για αυτό το βίντεο, οπότε θα τα πούμε στο επόμενο.